Έχουμε τη χαρά σήμερα στο Newsit να φιλοξενούμε τον Ανδρέα Αποστόλου από τη Συμμαχία Πολιτών, υποψήφιο ευρωβουλευτή στις επικείμενες ευρωεκλογές, και να σημειώσουμε ότι με μεγάλη μας χαρά γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι είναι και ο νεότερος που έχει θέσει υποψηφιότητα για το Ευρωκοινοβούλιο. Ανδρέα, καλώς ήρθες στο Newsit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία μου δίνεται να επικοινωνήσω όχι μόνο με το κοινό σας, αλλά γενικά με όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωσή της. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, ότι εσύ ως νεότερος λοιπόν, υποψήφιος, και μπαίνοντας στο στίβο της μάχης για τις ευρωεκλογές, ποιες είναι οι καινοτομίες που θα εισάγεις σε περίπτωση που εκλεγείς στο Ευρωκοινοβούλιο, τι είναι το αυτό το διαφορετικό που εσύ θα προσκομίσεις όντας ένας πολύ νέος άνθρωπος. Γιατί ξέρουμε ότι έχει υποστεί το Ευρωκοινοβούλιο για τις πρακτικές του, ειδικά στον οικονομικό κλάδο, φοβδρυμία επίθεση από όλους τους λαούς. Συν το ότι υπάρχει, καταγράφηκε ότι ο μεγάλος νικητής πιθανόν να είναι μια εποχή. Οπότε εδώ. Μπορεί στη χώρα μας ακόμα να η εποχή να είναι σε επίπεδα μικρότερο του 50%, αλλά γνωρίζουν όλοι ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε συμμετοχή 20, 25, 30%. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η Ευρώπη επηρεάζει τις ζωές μας. Και αυτό φάνηκε τις τελευταίες μήνες. Δεν μπορεί πλέον να λέει κάποιο ότι η Ευρώπη δεν επηρεάζει τη ζωή μας. Και στο Ευρωκοινοβούλιο λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις που έχουν να κάνουν και με το εθνικό μας θέμα και με το μέλλον της Ευρώπης, που έχω ισχυρή άποψη για το συγκεκριμένο και θα σας την πω, αλλά και για θέματα που αφορούν την οικονομία. Είδαμε πέρσι τον Μάρτη να παίρνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, που έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, όλους μας. Είτε ασχολούμαστε, είτε δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, είτε δηλώνουμε ότι θα συμμετέχουμε, είτε ότι θα απέχουμε. Το θέμα το καθοριστικό είναι ότι πρέπει να αντιληφθεί ο λαός και οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι η μόνη δύναμη την οποία έχουμε. Μοναδική. Στις 25 του Μάη θα στείλουμε 6 εκπροσώπους. 6 έχουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να στέλνουμε ούτε 20, ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50. 6 είναι όλοι και όλοι. Και πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί αυτή τη φορά. Θεωρώ ότι οι ευρωβουλευτές μας, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, δεν υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας όπως θα έπρεπε. Δεν ήταν εκεί δυναμικά για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας. Και αυτό δυστυχώς γίνεται, ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό, είναι γιατί βάζουν την ιδεολογία και την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, πάντα ψηφίζουν, μπορεί να ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ή στους σοσιαλιστές, ή στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, ή σε κάποιες άλλες ομάδες. Μιλώ για τους εξειδικούς μας ευρωβουλευτές που ανήκουν σε αυτές τις τρεις ομάδες. Πάντα ψηφίζανε και στηρίζανε τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνονταν από την ιδεολογική πολιτική ομάδα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι εκείνοι πάνε ως εκπροσώποι της Κύπρου. Δεν πάνε ως εκπροσώποι ούτε της φιλελεύθερης, ούτε της σοσιαλιστικής, ούτε της αριστερής ιδεολογίας. Γι' αυτό εμείς στα Συμμαχία Πολιτών έχουμε κάνει ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν πρόκειται να προαποφασίσουμε σε ποια πολιτική ομάδα θα ενταχθούμε, αν ενταχθούμε. Έχουμε πει ότι με το καλό, αν εκλέξουμε, θα εκλέξουμε, θεωρώ, ευρωβουλευτή, γιατί έχει ανάγκη μια διαφορετική φωνή εκπροσώπησης η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα αποφασίσουμε με βάση το συμφέρον της Κύπρου και όχι το συμφέρον της ιδεολογίας μας ή των πολιτικών μας, ας το πούμε, τοποθετήσεων σε ποια ομάδα θα ενταχθούμε. Χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς να έχουμε ταμπού και προκαταλήψεις, θα τα βάλουμε κάτω και θα ανταχθούμε εκεί που θα θεωρήσουμε ότι θα εξυπηρετήσουμε περισσότερο το εθνικό μας και μόνο συμφέρον.